Σας καλωσορίζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους του Δημοτικού Σχολείου και όλους τους γονείς στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας για τη διδασκαλία της προπαίδειας. Ένα διδακτικό σημείο, όπως και όλα τα σημεία της διδασκαλίας του μαθηματικού, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί πάνω σε αυτό χτίζουμε τους αριθμούς, τα ψηφία για την ακριβία, για να τα πάρουμε τη σειρά, τα ψηφία, τους αριθμούς, τις πράξεις, αλλά και το πιο σημαντικό, την αντίληψη και τη μαθηματική σκέψη. Γι' αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, εγκαινιάζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας της ANOS Online Education για τη διδασκαλία της προπαίδειας, συνδυάζοντας λόγο, λογική, εικόνα και παρατήρηση. Ας πάμε όμως να τα απολαύσουμε βήμα-βήμα. Βλέπετε όλοι, αγαπητοί μου φίλοι, την εικόνα του υπολογιστή μου και θέλω να εγκαινιάσουμε, να γνωρίσουμε όλοι και να απολαύσουμε τη στοχευμένη έξυπνη μελέτη, ένα στοχευμένο βοήθημα που έχουμε διαμορφώσει για όλους τους μικρούς μας φίλους των τάξεων της Α, Β και Γ τάξης του Δημοτικού Σχολείου για τη διδασκαλία της προπαίδειας μέσα από την αφομοίωση, την εικόνα, το λόγο και τη λογική. Ας πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε βήμα-βήμα. Βλέπουμε όλη την εικόνα του υπολογιστή μου. Η προπαίδεια ξεκινάει σε πρώτο στάδιο με το να γνωρίσουμε τι είναι η μονή, ποιοι είναι η μονή και ποιοι είναι οι ισχυροί αριθμοί, τι είναι και ποιοι είναι. Για να ξεκινήσουμε μετά να χτίζουμε βήμα-βήμα την προπαίδεια, με τα ευκολάκια θα λέγαμε, το 1, το 0, το 2, το 5 και το 10, να πάμε μετά στις οικογένειες του 4 και του 8, που ουσιαστικά είναι πολλαπλάσια του 2, πάμε δηλαδή στην οικογένεια του 2, πηγαίνουμε μετά στην οικογένεια του 3, με την προπαίδεια του 3, του 6 και του 9, μιας και το 6 και το 9 είναι πολλαπλάσια του 3, για να κλείσουμε με την προπαίδεια του 7, του 11 και του 12. Ολοκληρώνουμε με ένα, αν θέλετε, με ένα μικρό ποιοτικό, μια μικρή ποιοτική σύνοψη με τα ευκολάκια της προπαίδειας που δημιουργούν μοτίβα και κάνουν την προπαίδεια εύκολη, για να κλείσουμε με την παρατήρησή μας πάνω στις συμμετρίες που δημιουργούνται στην προπαίδεια των αριθμών 3, 6, 9 και 7. Το εγχειρίδιό μας ολοκληρώνεται με τον πυθαγόρειο πίνακα της προπαίδειας και το κόσκινο του ερατοσθένη, καθώς και τους αριθμούς και τις παρεούλες που δημιουργούν ένα μικρό προήμιο για να εισαχθούμε στους παράγοντες των αριθμών, στη λεγόμενη παραγοντοποίηση. Για να απολαύσουμε, να λάβουμε μία πρώτη καλή ποιοτική εικόνα όσον αφορά τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού βοηθήματος που, όπως είπαμε αγαπητοί μας φίλοι, συνδυάζουν εικόνα, λόγο και σκέψη, ώστε να νιώθετε και να αντιλαμβάνεστε πραγματικά την προπαίδεια μέσα από την ίδια την καθημερινή σας ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν με τους μονούς και ζυγούς αριθμούς. Μέσα από μικρά παραδείγματα καταλαβαίνουμε ότι οι ζυγοί αριθμοί ουσιαστικά είναι οι αριθμοί που μπορούν να χωριστούν σε ζευγαράκια χωρίς να περισσέψει τίποτα. Γι' αυτό και παίρνουμε 8 μπαλίτσες και βλέπουμε ότι αυτές οι 8 μπαλίτσες πράγματι χωρίζονται σε ζευγαράκια και δεν περισσεύει καμία. Ή 10 μεζεδάκια, 10 φαγητά. Αν όμως πάρουμε 7 καραμέλες και τις χωρίσουμε σε ζευγαράκια, το κάθε παιδάκι θα πάρει από 2 καραμέλες, όμως στο τέλος περισσεύει και 1. Η μονή λοιπόν αριθμή είναι η αριθμή που μπορεί να χωρίζονται σε ζευγαράκια, αλλά στο τέλος μένει πάντα ένας μόνος και ελεύθερος. Ο πίνακας των δεκάδων, θα διαπιστώσετε αγαπητοί μας φίλοι και αγαπητοί μας γονείς, ότι είναι ένα μεγάλο εφόδιο στα χέρια μας για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα την έννοια και το χτίσιμο της προπαίδειας. Τόσο ο πίνακας των δεκάδων, όσο και η αριθμογραμμή, ώστε να αντιληφθούμε κομμάτι-κομμάτι πώς χτίζονται τα πολλαπλάσια κάθε αριθμού, δηλαδή τα αποτελέσματα της προπαίδειας κάθε αριθμού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, ότι οι ζυγοί αριθμοί είναι οι αριθμοί που λήγουν, δηλαδή που έχουν αξία μονάδων 0, 2, 4, 6 και 8, είναι τα νουμεράκια που βλέπετε σκιασμένα με κίτρινο χρώμα, ενώ οι μονοί αριθμοί είναι αριθμοί που λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9. Είναι δηλαδή οι αριθμοί που έχουν σκιαστεί με πράσινο χρώμα. Για να κλείσουμε έτσι το απολαυστικό μας προήμιο για τους μονούς και ζυγούς αριθμούς και να προχωρήσουμε σε μικρές στοχευμένες παρατηρήσεις
τι γίνεται αν προσθέσουμε ένα ζυγό με ένα ζυγό αριθμό ή ένα μονό με ένα μονό ή ένα ζυγό με ένα μονό. Αυτά αγαπητοί μας φίλοι και ακόμη περισσότερα στο απολαυστικό μας εγχειρίδιο της Anos Online Education για το χτίσιμο και την αφομοίωση της προπαίδειας μέσα από λόγο, λογική και εικόνα. Η αφομοίωση της προπαίδειας, το χτίσιμο της προπαίδειας μέσα από την ίδια μας την καθημερινότητα. Ακόμα περισσότερα απολαυστικά σημεία της κατανόησης της προπαίδειας και του διδακτικού μας εγχειριδίου στα επόμενα κομμάτια, όπου θα γνωρίσουμε την προπαίδεια του 1, την προπαίδεια του 0 και την προπαίδεια όλων των αριθμών 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12, γνωρίζοντας και απολαμβάνοντάς τη με ποικίλους τρόπους. Και με εικόνα, και με αριθμογραμμή, και με πίνακα δεκάδων, αλλά και χρήσιμα tips και πρακτικές συμβουλές για να ακονίζουμε την αντίληψη και τη μαθηματική μας σκέψη. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία όλα τα παιδιά και να θυμάστε ότι με πίστη, με ηρεμία, με θετική σκέψη και με προσπάθεια, όντως το βουνό γίνεται μια όμορφη, προσυπελάσιμη πεδιάδα φωτεινότητας, γνώσης και απλότητας στη σκέψη. Arnos Online Education και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για τη διδασκαλία της προπαίδειας είναι γεγονός, καθώς και το βιβλίο, το διδακτικό μας εγχειρίδιο για την άμεση διδασκαλία της προπαίδειας, που είναι η φυσική παρουσία του δασκάλου μας στο σπίτι κάθε μαθητή. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία και καλή δύναμη. Παιδιά, γονείς και δασκάλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.